Συμμετέχει η γυναικεία χοροδία όπως φέμινα υπό τη διεύθυνση της κυρίας Φάνης Παπαγιανοπούλου. Ελπίζουμε να περάσετε μια όμορφη μουσική βραδιά. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με δημιουργικότητα, προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ευημερία, περισσότερη αισιοδοξία και φυσικά και πάνω απ' όλα υγεία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Να μην πω καλά Χριστούγεννα γιατί περάσαμε, ήταν καλά, αλλά ευχόμαστε για τον καινούριο χρόνο ότι καλύτερο. Μια χριστουγεννιάτικη συναυλία ή πρωτοχρονιάτικη, όπως και να το πούμε, οι γιορτές ισχύουν για 15 μέρες πριν και 15 μέρες μετά. Να μην πούμε ότι στο εξωτερικό είναι ένα μήνα ολόκληρο το Δεκέμβρη και ολόκληρο το Γενάρη που γιορτάζουν και παίζουν χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες συναυλίες. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με κουίντετο χαλκινών τρεστών. Δύο τρομπέτες, κόρνο, τρομπόνι, τούμπα. Είναι τα χάλκινα όργανα τα οποία έχουν τον πιο ωραίο ήχο. Θα το ακούσετε αυτό και θα το καταλάβετε. Το πρώτο μας κομμάτι λέγεται Christmas Crackers. Μην νομίζετε ότι είναι αυτά τα κρακεράκια που τρώνε εμείς οι άνθρωποι. Όχι, όχι. Crackers στην Αγγλία λένε κάτι μικρά κουτάκια τα οποία έχουν δύο σκηνάκια. Ένα από πάνω και ένα από κάτω. Και όταν θα τραβήξει απότομα, ανοίγει το κουτάκι και φαίνεται μέσα ένα μικρό δωράκι. Λοιπόν, κάπως έτσι το σκέφτηκε ο Τζον Άιρισον, ο τρομπονίστας από τους Philip Jones Brass Ensemble στην Αγγλία και έγραψε χριστουγεννιάτικα ωραία κομμάτια, τα οποία εναλλάσσονται συνεχώς στα όργανα αυτά, αλλά και εναλλάσσονται και οι μελωδίες. Πείτε μας crackers, λοιπόν.
Thank you.
σε καλούς φίλους, φίλους που τους εκμεταλλεύεσαι πάντοτε για καλό σκοπό. Λέω λοιπόν στο φίλο μου τον Σπύρο τον Μαυρόπουλο στην Κέρκυρα, ρε Σπύρο μου, εδώ στην Κέρκυρα, όλο το νησί, το κάθε χωριαδάκι έχει και δικά του κάλαντα. Αυτά τα παραδοσιακά, όπως είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορείς να γράψεις ένα κομμάτι το οποίο να το παρουσιάζουμε με το κουιντέτο και να μην μοιάζει με όλα αυτά που μας φέρνουν τις Αμερικανιές, τις διασκευές τις δικές τους. Να έχουν κάτι ελληνικό, δικό, από δικό μας άνθρωπο. Σκέφτηκε λοιπόν και μου λέει να βάλω και από τα κλασικά, τα ωραία, τα, αυτά που τραγουδιούνται και σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως λέω να κάνουμε μια ωραία μίξη και να έχουμε ένα ωραίο κομμάτι ατόφιο δικό μας. Οπότε λοιπόν έγραψε μια ωραία επιλογή Corfu and Classic Carols. Ας την ακούσουμε γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Όσοι είναι, δεν ξέρω αν είναι κανείς και κυρίως εδώ. Εκτός από τους τρεις εκεί έχουν αυτά τα παραδοσιακά και τα ξέρουν όλοι και τα σίγουρα τραγουδάνε. Εάν νομίζετε ότι τα ξέρετε, μπορείτε να τραγουδήσετε μαζί μας. Πάμε λοιπόν. Thank you.
στη Γερμανία, στο Σάλτσμπουργκ, σε μια εκκλησία. Είναι όλοι έτοιμοι για την Χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Κάνει έτσι ο παπάς, το όργανο έχει χαλάσει. Τώρα λέει, χωρίς όργανο, πώς θα πούμε τους ύμνους. Τι να κάνει. Παίρνει μια κιθάρα λοιπόν και αρχίζει και συνθέτει μια μελωδία. Πολύ απλή μελωδία, πάρα πολύ απλή. Ένας άλλος, εκεί μάλλον ο παπάς και ο άλλος, του είπε να βάλουμε και αυτά τα λόγια και φτιάξαν λοιπόν ένα κομμάτι, το οποίο έχει μεταφραστεί σε 174 γλώσσες. Άγια νύχτα. Αυτό το ωραίο κομμάτι, το οποίο το έχουν τραγουδήσει όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές, όλες οι μεγάλες ορχήστρες που έχουν παίξει σε διασκευές, γιατί πραγματικά μας μεταφέρει αυτήν την Άγια Νύχτα, εκεί τη νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός. Ίσως να είναι, όχι ίσως, μάλλον είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν υπήρχε η γέννηση, δεν θα υπήρχαν όλα τα άλλα. Πάλι ο φίλος ο Μαυρόπουλος, εκμεταλλεύεσαι τους φίλους από καλή άποψη πάντοτε. Εντάξει, μην ξεχνάμε, είναι στα τρία σας παρακαλώ. Ένα, έτοιμοι. Ένα, δύο, τρία. Είμαστε τα μικρά παιδιά, είμαστε εμείς.
Αυτά είναι τα μεγάλα παιδιά που ξέρουν τι θέλουν, εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουν. Όταν πάω, πομ, 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 όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές, συνθέτες έχουν κάνει διασκευές και μάλιστα ο Miles Davis με την τρομπέτα του έκανε μια πολύ ωραία διασκευή το Sketches of Spain και έχει μέσα όλο αυτό το θέμα και νόμιζε ότι είναι παραδοσιακή μουσική, αλλά όταν αργότερα έμαθα ότι είναι έργο του Ροντρίγκο έπρεπε πλέον να πληρώσει τα δικαιώματα. Σε μια συνομιλία που είχε ο Ροντρίγκο με κάποιους φίλους του μαθητές του εκμυστηρέθηκε κάτι. Λέει, όταν συνέδεθε το δεύτερο μέρος, είχα στο μυαλό μου κάτι διαφορετικό. Πρόσφατα είχε χάσει η γυναίκα του ένα παιδί στην εγκυμοσύνη και αισθάνθηκε ότι έκανε μία συνομιλία με τον Θεό. Και λέει, το όργανο αυτό, η κιθάρα, το οποίο είναι πολύ αδύναμο ηχητικά, δίπλα στον πανίσχυρο Θεό που είναι η πολύ δυνατή ορχήστρα και τον παρακαλεί και του λέει, σε παρακαλώ Θεέ μου, στην κατάσταση που είμαι, μου πήρες ένα παιδί, μη μου πάρεις και τη γυναίκα. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι πάντοτε αδύναμος και στα συναισθήματά του και κάποια στιγμή μπορεί να υψώσει τη φωνή. Εκεί ο Θεός, με τη μεγαλοπρέπειά του, τον βάζει στη θέση του και υποκλίνεται ο άνθρωπος. Και μετά επανέρχεται παρακαλώντας και κάπως κλαίγοντας με λυγμούς, γιατί το αποδέχεται αυτό που του κάνει ο Θεός και στο τέλος πράγματι αποδέχεται με μια καντέντσα που κάνει στην κιθάρα και ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει ψηλά, αποδέχεται ότι το παιδί του ανελήφθη στους ουρανούς. Είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ γλυκιά μελωδία και σήμερα έχουμε μια διασκευή πάλι από το φίλο μου για φλικόρνο. Αυτό το όργανο φλικόρνο είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ τρομπέτας και κόρνου με ένα πολύ ωραίο γλυκό ήχο. Μάλλον πιο γλυκό από τις τρομπέτες, αλλά όχι τόσο πολύ βαθύ από το κόρνο. Ας το ακούσουμε. Αντάτσο από το κοντσέρτο De Aranjuez. Thank you.
στην Ευρώπη. Σάντα Κλάους στην Αμερική και σε όλο τον άλλο κόσμο. Από κάθε τόπος έχει και ένα όνομα γι' αυτόν. Ένας ωραίος γεράκος, παπουλούτσικος, πιο παχύς από μένα, με πιο μεγάλη γενιάδα από μένα, περίπου το ίδιο άσπρα τα μαλλιά του, αλλά πάντοτε χαρούμενος επάνω στο έλκυθρό του και να φωνάζει «Χω, χω, χω, χω» να γελάει και να μεράζει τα δώρα σε όλα τα παιδάκια. Πώς χωράει τώρα από τις καμινάδες και κατεβαίνει και ξαναβγαίνει και δεν λερώνεται και όλα τα ξαναβγαίνει, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί όμως, μα το έλκυθρο αυτό που έχει, έχει μπροστά τους ταράνδους. Και μπροστά είναι ένας πολύ μικρός τάρανδος, ο οποίος έχει μια κόκκινη μητούλα που φωτίζει, λάμπει αυτή και φέγγει το δρόμο για να βλέπουν και οι άλλοι τάρανδοι. Αυτός είναι ο σκανδαλιάρης Ρούντολφ. Και σήμερα έχουμε να σας παίξουμε να δείτε πόσο σκανδαλιάρης είναι ο Ρούντολφ. Έτοιμοι είμαστε. Πάμε. All right.
γίνει από έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Κάτσιο. Πάντοτε πρέπει να λέμε, γιατί η διασκευή, όπως και η σύνθεση, είναι μεγάλη εργασία και απαιτεί πολύ χρόνο. Ίσως η διασκευή να χρειάζεται περισσότερη εργασία, γιατί πρέπει να αποδώσεις κάτι με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχει γραφτεί από τον πρώτο συνθέτη. Have yourself a merry little Christmas. Μια πολύ ωραία μελωδία που μας έρχεται πάλι από την Αμερική. Πάντοτε υπάρχουν και τα ωραία λόγια που μπορούν να υμνήσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων, αλλά όταν μας λέει have yourself, να έχετε για τον εαυτό σας ο καθένας a merry little Christmas, ένα ευτυχισμένο μικρά Χριστούγεννα. Μπορούμε να τα ακούσουμε. Πώς τρέχει το έλκυθρο. Πάμε λοιπόν. Έτοιμοι.
Άγια είναι αυτό το ωραίο λαϊκό τραγούδι που έφεραν από την Ιρλανδία, οι Ιρλανδοί στην Αμερική και έχει γίνει ο εθνικός ύμνος περίπου της Αμερικής. Amazing Grace. Μιλάει για την θαυμαστή χάρη της Παναγίας. Όταν γίνει κάτι πολύ δυσάρεστο όπως αυτό με τους πύργους, τραγουδάνε αυτό το κομμάτι. Αν πεθάνει κάποιος πολύ μεγάλος, τραγουδάνε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι ένα πολύ ωραίο λυπηδερό, αλλά πραγματικά πολύ ωραίο. Στη Νέα Ορλεάνη βέβαια, εκεί οι νεύροι το συνηθίζουν όταν πεθάνει κάποιος να το πηγαίνουν προς το νεκροταφείο σιγά σιγά με αυτή τη μελωδία. Βέβαια, κάποια στιγμή μετά το φύτεμα γυρνάνε, αλλά η ζωή συνεχίζεται, οπότε γυρνάνε με τελείως διαφορετικό σκοπό. Αυτή είναι η τζαζ στην Αμερική, το αργό και το γρήγορο. Το ωραίο πάντοτε, αχ, όπως υπάρχει και αυτή η χείρα, κλαίει, θα το ακούσετε το κλάμα της. Τον Σινάτρα και όλους τις άλλες.
Άρθα Φράγκλιν, όλους τους μεγάλους αυτούς. Και μάλιστα είχε πάρα πολύ ωραία φωνή, τόσο πολύ ωραία που επειδή τραγουδούσε και τζάζ και έκανε improvise, ξέρετε, έκανε φιωριτούρες ιδιαίτερες, λέγανε όλοι, μα είναι τόσο σωστός, καλύτερα από όργανο. Πραγματικά, πολύ ωραία φωνή. Έγραψε λοιπόν ένα από τα τραγούδια του, το οποίο το ονομάζει The Christmas Song. Τα κάστανα που τα έχουμε πάνω στη φωτιά, λέει ο τίτλος. Λοιπόν, μια μέρα ήταν μεγαλούτσικος πια, είχε σταματήσει. Ήταν σε ένα σαλέρ, Χριστούγεννα, μπήκε κάποια παρέα με νεαρούς να λένε τα κάλαντα. Κάποιος από τον κόσμο μέσα τον είχε αναγνωρίσει, λέει στα παιδιά, να σας πω, τον βλέπετε εκείνον τον Κύριο. Ναι, τον βλέπουμε. Λοιπόν, ξέρετε το κομμάτι, τα κάστανα στη φωτιά, αυτό το Christmas song. Ναι, το ξέρουμε. Να πάτε να το τραγουδίστε. Αυτός το έχει γράψει αυτό το κομμάτι, είναι δικό του. Πάνε τα παιδιά λοιπόν και αρχίζουν από πάνω του να τραγουδάνε την ωραία μελωδία και άρχισαν να τραγουδάει και αυτός μαζί τους με την ωραία του ζεστή φωνή. Οπότε όταν τελειώσαν, χειροκρότησε ο κόσμος, ρωτάει ένα παιδί, με συγχωρείτε, έχετε κάνει κανένα δίσκο, τραγουδάτε πολύ ωραία. Ναι, 92. Αυτό το ωραίο τραγούδι, στην θαυμάσια μελωδία, θα μας την παίξουν τώρα τα παιδιά. Thank you.
Jingle bells. Angels who have heard from high, οι άγγελοι που έχουμε από ψηλά. Και το we wish you a merry Christmas. Δεν έχει σημασία αν πέρασε, οι ευχές πάντοτε πιάνουν.
να σας τους παρουσιάσω έναν-έναν. Στην Τούμπα, ο Κώστας Ασλανίδης. Ο Βενιαμίνης Παρέας. Στο τρομπόνιο, Θόδωρος Σούκερας. Από την Κέρκυρα. Χρήστος Αρδάνος, από την Κέρκυρα. Νίκος Κουλούρης, από την Κέρκυρα. Νίκος Κωνσταντέλος, από την Κόρυφος. Αλλά από αύριο όμως, όλοι θα λέμε... Ας το είπανε οι Λατίνοι, Doom Spiro Spero, αλλά εμείς το εφαρμόζουμε.